σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ γλυκιά και παλιά συνταγή, μαμαδίστικη συνταγή, μιλόπιτα. Μιλόπιτα ανάποδη, με αναποδογυρισμένα τα μήλα. Θα το δείτε μετά στη διάρκεια και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 4 μετρίου μεγέθους μήλα, τα οποία τα έχουμε κόψει σε φέτες, τα έχω κόψει εδώ, τα έχουμε βάλει σε παγωμένο κρύο νερό με λίγο χυμό λιμονιού για να μην μαυρίσουν. Εγώ τα έχω φτιάξει για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Στα μήλα αυτά θα χρειαστούμε γύρω στα 180 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο αγελάδος, 170 γραμμάρια ζάχαρη και λίγη κανέλα, μία κουταλιά της σούπας κανέλα και αν θέλετε και λίγο κάρδαμο. Του δίνει έτσι ωραία γεύση, αν θέλετε το αφήνετε, είναι προαιρετικό. Τώρα, για το υπόλοιπο γλυκό, το κέικ μας, θα χρειαστούμε 3 αυγά, το υπόλοιπο από την πλάκα του βουτύρου που είναι 250 γραμμάρια, εγώ το χρησιμοποιώ, βάζω εκείνο, δηλαδή θέλουμε 180 είπαμε εκεί, τα υπόλοιπα 70 γραμμάρια βούτυρο συν άλλα 50 γραμμάρια ηλιέλαιο αν θέλετε, ή αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε όλο ηλιέλαιο, λίγο κάρδαμο και λίγο κανέλα πάλι έτσι μια κουταλιά του γλυκού, λίγο ξύσμα λεμονιού, 100 περίπου 80 γραμμάρια γιαουρτάκι, άλλα 100 ml γάλα, αν θέλετε βάζετε μόνο γάλα ή μόνο γιαούρτι, εγώ βάζω μίξη, γύρω στα 200 γραμμάρια περίπου ζάχαρη και το αλευράκι μας είναι γύρω στα 170 με 200 γραμμάρια αλεύρι. Αλεύρι εδώ έχω βάλει εγώ που φουσκώνει μόνο του, γι' αυτό έχω βάλει μόνο μία κουταλιά της σούπας μπέκιν. Αν θα βάλετε απλό αλεύρι θα χρησιμοποιήσετε ένα ολόκληρο 3 κουταλιές του γλυκού μπέκιν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα διάσουμε τη ζάχαρη, αυτή που θα βάλουμε στα μήλα, στην κάτω πλευρά του ταψιού, με το βούτυρο. Το βούτυρο είπαμε το έχουμε λιώσει, έτσι. Λοιπόν, θα το ανακατέψουμε λιγάκι με ένα σύρμα χυρός, θα προσθέσουμε και την κανέλα μέσα. Μέχρι λιγάκι να λιώσει η ζάχαρη, ανακατεύουμε και σε ένα ταψάκι, εγώ χρησιμοποιώ αυτό το ταψάκι. Είναι γύρω στα 35 επί 30 εκατοστά. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε σε στρόγγυλο ταψάκι, σε 25 ξάρι, στρόγγυλο ταψάκι. Ό,τι εσείς θέλετε, εγώ βάζω στο μακρόστινο. Τι θα κάνουμε, αυτό το μείγμα της ζάχαρης, του βουτύρου και της κανέλας και του καπουλέ που είπαμε προαιρετικά θα το αδειάσουμε μέσα στο ταψί, με μία σπάτουλα θα το ισιώσουμε σε όλη την επιφάνεια και τις φέτες που έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε κόψει τον μήλον, θα τις βάζουμε στον πάτο πάνω από αυτό το μείγμα, έτσι, σε όλη τη διάρκεια του ταψιού, δεν θα αφήσουμε κενά, όπως θέλετε εσείς θα τα βάζετε, θέλετε δίπλα, θέλετε πιο όρθια, εσείς αποφασίζετε, αν θέλετε μπορείτε να κόψετε και ροδέλες στις φέτες του μήλου, όπως αγαπάτε, το σημαντικό είναι να μην αφήσετε κενά μέχρι να βάλουμε σε όλο το ταψάκι μας. Βάλαμε τις φέτες όλες στο κάτω μέρος του ταψιού με τη ζάχαρη και το βούτυρο και θα το βάλουμε για λίγη ώρα στο ψυγείο μέχρι ότου εμείς χτυπήσουμε το υπόλοιπο κέικ. Πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο. Λοιπόν, ξεκινάμε το κέικάκι μας, χτυπάμε τα 3 αυγουλάκια μέσα σε ένα μπολ. Αν θέλετε μπορείτε να τα κάνετε και με μίξερ. Δεν χρειάζεται όμως, είναι εύκολη η συνταγούλα μας, επειδή έχουμε λιωμένο το βουτυράκι. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε τα αυγουλάκια με τη ζάχαρη μέχρι που να διαλυθεί λιγάκι η ζάχαρη. Προσθέτουμε
το βούτυρο και το ηλιέλαιο, το μείγμα. Χτυπάμε καλά. Και τώρα προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, το γιαούρτι, το γάλα και στο τέλος το αλεύρι, τα μπαχαρικά μας. Ανακατεύοντας έτσι το γάλα, το μπέικιν φυσικά θα το βάλω μέσα στο αλεύρι, θα το ανακατέψουμε με ένα κουτάλι και προσθέτουμε την κανέλα, το κάρδαμο, αν θέλετε μπορείτε να το παραλείψετε και να προσθέσετε βανίλια και αυτό γίνεται. Ξύσμα λεμονιού, μπορείτε να βάλετε και ξύσμα πορτοκαλιού, εμένα μου αρέσει το ξύσμα λεμονιού. Και τώρα σιγά σιγά, κουταλιά κουταλιά, θα ρίξουμε το αλευράκι. Συγχρόνως θα ανάψουμε το φούρνο μας στους 175 βαθμούς και θα ψήσουμε αυτό το μείγμα. Φυσικά θα βγάλουμε από το ψυγείο τα ψήματα μήλα, θα το περιχύσουμε πάνω στα μήλα και θα ψήσουμε περίπου για μισή ώρα ή μέχρι που να δούμε, τρυπώντας με ένα ξυλάκι, να δούμε αν βγαίνει στεγνό το κέικ μας. Μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω, είπαμε, ανάλογα με την ισχύ του κάθε φούρνου είναι αυτό. Αλλά στο μισάρο νομίζω ότι έχει ετοιμαστεί, 30-35 λεπτά αναλόγως, εσείς θα το δείτε. Αυτό είναι το μείγμα που θέλουμε, ένα ρευστό μείγμα, το οποίο θα βγάλω τώρα το ταψί και θα το περιχύσουμε πάνω από τα μήλα μας. Λοιπόν, το περιχύνουμε. Σε όλη την επιφάνεια, θα πάει καλά. Ισιώνουμε έτσι καλά και βάζουμε στο φούρνο περίπου μισή ώρα στους 175 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο. Μετά από μισή ώρα η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη, θα την αφήσουμε να κρυώσει λιγάκι στο ταψί και θα την αναπογυρίσουμε προσεκτικά σε μια πιατέλα, σε ένα δίσκο. Και αφού λιγάκι κρύωσε, αναποδογύρισαμε τη μιλόπιτα σε ένα δίσκο. Τώρα, αυτή είναι η επιφάνεια, ακόμη είναι ζεστή. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγη ζάχαρη άχνη, να τη στολίσουμε. Και φυσικά, λίγο καρυδάκι τριμμένο. Είναι ζεστή τώρα και βλέπετε απορροφάει τη ζάχαρη άχνη, αλλά εσείς θα αφήσετε να κρυώσει και θα την κάνετε ακόμη λίγο. Να κόψουμε λιγάκι, αν και είναι ζεστή ακόμη. Θα την αφήσετε εσείς φίλες και φίλοι να κρυώσει. Να δοκιμάσουμε. Δέστε πόσο φράτη είναι. Αυτή είναι η υπέροχη μιλόπιτα. Αναποδογυριστή, πεντανόστιμη, μαμαδίστικη συνταγή. Αν σας άρεσε, κάντε μου like, κάντε εγγραφή και στο κανάλι. Όποια πορεία έχετε φυσικά, αφήστε το μήνυμά σας και εγώ αμέσως θα σας απαντήσω. Καλή επιτυχία. Καλή σας όρεξη.